Κυρία Κουντουρά, καταρχήν χαίρομαι που σας ξαναβλέπω και ξαναβρισκόμαστε. Και επειδή γνωριζόμαστε πολλά χρόνια και δεν μπορούμε να παριστάνουμε ούτε ότι δεν γνωριζόμαστε, αλλά ούτε ότι εγώ μπορεί να κατηγορηθώ ότι κάνω fake ερωτήσεις, ξέρει ο κόσμος τη φιλία μας, πείτε μας, όσο γίνεται, όχι με ξύλινο λόγο, για ποιο λόγο να ψηφίσει ο κόσμος, όχι την Έλληνα Κουντουρά, την Κουντουρά την ξέρουν, ξέρουν το έργο της, ξέρουν τη δουλειά της, τις ευαισθησίες της, ό,τι έχει να κάνει με εσάς, τα ξέρουν, δεν χρειάζεται να τα πω, να μην θεωρηθεί ότι γλύφω κιόλας ή ότι λέω υπερβολές. Τους ανεξάρτητους Έλληνες που άλλοι αποσχεθήκανε και άλλα έγιναν, γιατί να τους ψηφίσει ο κόσμος. Το διαχωρίζω έτσι, άλλο Κουντουρά, άλλο ανεξάρτητοι Έλληνες. Κύριε Στεφανόπουλο, ο ελληνικός λαός έχει μνήμη. Κάποιες φορές θέλει να ξεχάσει, αλλά δυστυχώς τα τελευταία 5 χρόνια που έζησε την απόλυτη δυστυχία, φτωχοποίηση, την καταστροφή της οικογένειάς του, της επιχείρησής του και της οικονομίας της Ελλάδος και την καταστροφή της Ελλάδος γενικότερα, δεν μπορεί να την ξεχάσει. Θα θυμίσω ότι το ΠΑΣΟΚ με δόλο και με πλαστά στοιχεία φέρανε ένα μνημόνιο στην Ελλάδα. Το πρώτο μνημόνιο που παρέδωσε την εθνική μας κυριαρχία. Στην πορεία η Νέα Δημοκρατία έφερε το δεύτερο μνημόνιο, το οποίο παρέδωσε και την περιουσία της Ελλάδος. Δηλαδή, κάνανε άρση της ασυλίας της Τράπεζας της Ελλάδος με το χρυσό και όλη τη δημόσια περιουσία. Φτιάξανε ένα ταμείο, το ΤΑΙΠΕΔ, το οποίο θα ξεπουλούσε την δημόσια περιουσία μας, την εθνική μας περιουσία, προκειμένου να ξεπληρώσει τόκους και τοκοχρεωλήσια, ούτε καν το χρέος. Θέλω λοιπόν να θυμίσω ότι με αυτές τις δύο υπογραφές που βάλανε και βάλανε τη θηλιά στο λαιμό μας, δεν διαπραγματευτήκανε ποτέ τι καταφέρανε. Καταφέρανε να διαχειριστούν με το πρώτο και το δεύτερο μνημόνιο 260 δις. Είχαμε ένα χρέος 290 δις, 120% του ΑΕΠ. Διαχειριστήκανε λοιπόν 260 δις από το πρώτο και δεύτερο μνημόνιο η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, γιατί τότε συγκυβερνούσαν, και κατάφεραν να κάνουν και το PSI, το οποίο προσπαθούν μέχρι σήμερα να μας πείσουν ότι αυτό το περίφημο κούρεμα των 160 δις, των πανεπιστημίων, των νοσοκομείων, των ασφαλιστικών ταμείων, των μικροομολογιούχων, ήταν προς όφελός μας. 400 δις λοιπόν κάνουν σύνολο αυτό. Το διαχειρίστηκαν. Και τι κατάφεραν? Κατάφεραν να μας αφήσουν ένα χρέος μεγαλύτερο από το προηγούμενο, 330 δις χρέος και 180% του ΑΕΠ. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει πρώτον ότι φέρανε 30% ανεργία, 60% στους νέους ανεργία, 3 εκατομμύρια και 3,5 κάτω από το όριο της φτώχειας, συμπολίτες μας πάνω από 7.000 να αυτοκτονήσουν, να δώσουν τέλος στη ζωή τους, πάνω από 500.000 επιχειρήσεις να πτωχεύσουν, να βάλουν λουκέτο, να κλείσουν τα μαγαζιά τους και τις εταιρείες τους, να πάνε φυλακοί οικογενειάρχες γιατί χρωστάγανε πάρα πολλά λεφτά σε αυτή τη φορολογία με τα χαράτσια και τον έμφυα, και φυσικά να μας αφήσουν άδεια ταμεία. Όλη αυτή η κακοδιαχείριση έγινε την τελευταία πενταετία. Αυτοί λοιπόν που κακοδιαχειρίστηκαν και που συγκάλυψαν τα σκάνδαλα της λίστας Λαγκάρντ, της λίστας του Χριστοφοράκου, τις μίζες της Siemens, τις μίζες των εξοπλιστικών, είπαν ψέματα στον ελληνικό λαό, δεν έφεραν καμία μεταρρύθμιση, δεν έφεραν καμία ανάπτυξη, παρά μόνο κοίταξαν να κουκουλώσουν τις βρωμιές τους, ώστε να μην υπάρξει καμία δικαιοσύνη, καμία κοινωνική δικαιοσύνη, είναι αυτοί που έρχονται σήμερα και λένε ότι αυτά τα 5 χρόνια καταστροφής, φτωχοποίησης, δυστυχίας δεν έγιναν ποτέ. Εμείς είχαμε ένα success story και εσείς 7 μήνες ήρθατε και καταστρέψατε την Ελλάδα. Ο ελληνικός λαός και ειδικά οι ψηφοφόροι με ρωτάνε, μας θεωρούν αμόρφωτους, αγράμματους, μας θεωρούν ανόητους, μας θεωρούν, τι να πω, ότι
δεν ζούμε σε αυτή τη χώρα, τι πιστεύουν, ότι δεν ξέρουμε ποιος έφερε τα μνημόνια και την καταστροφή. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Οι ανεξάρτητοι Έλληνες, λοιπόν, στις 25 Ιανουαρίου μπήκαμε δυνατά στη Βουλή και μαζί με το ΣΥΡΙΖΑ συγκυβερνήσαμε 7 μήνες έντιμα. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Κατηγορήσαμε τη διαπλοκή. Ξέρουμε ότι είναι εχθρός μας όλα τα πολιτικά, οικονομικά, μηντιακά συμφέροντα που στηρίζουν το σύστημα και το κατεστημένο. Συμφωνήσαμε λοιπόν και κάναμε Υπουργείο Διαφθοράς. Μόνο το δικό μου Υπουργείο έκανε 11.000 ελέγχους το μήνα Αύγουστο. Πολλά Υπουργεία μαζί κάνανε μεικτά κλιμάκια προκειμένου να χτυπήσουν τη φοροδιαφυγή, το λαθρεμπόριο. Ήδη υπάρχουν πάνω από 300 υποθέσεις στον εισαγγελέα. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό να δούμε ποια είναι η εφτάμινη κυβέρνηση η οποία θέλησε να χτυπήσει αυτή τη διαπλοκή, αυτή τη συγκάλυψη, για να μην πάνε οι μέτεροι, φίλοι, σύμβουλοι που κρύβουν στην Ελβετία εκατομμύρια ευρώ από παράνομες συναλλαγές και συμβάσεις. Αυτό είναι το ένα το κομμάτι. Το δεύτερο κομμάτι είναι ότι επιδείξαμε σοβαρότητα, συνέπεια και υπευθυνότητα όταν η χώρα μας χρειάστηκε, όταν για να μείνει όρθια η χώρα αναγκαστήκαμε, αν θέλετε, να τη βάλουμε την πατρίδα μας και το συμφέρον των Ελλήνων πάνω από τις καρέκλες μας, πάνω από το πολιτικό μας όφελος, αν θέλετε, και καριέρα και πάνω και από το δικό μας το κίνημα και κόμμα. Αυτό το λέω γιατί θα μπορούσαμε να μην έχουμε υπογράψει αυτή τη συμφωνία, να ρίξουμε την κυβέρνηση και σήμερα να είμαστε αυτοί που εκ του ασφαλούς από την αντιπολίτευση, όπως αποφάσισε να κάνει ο κύριος Λαφαζάνης, να φωνάζουμε απέναντι στο άδικο και σε μία λύση της δραχμής, η οποία όλοι ξέρουμε και γνωρίζουμε ότι δεν υφίσταται. Ο κύριος Λαφαζάνης, γιατί τα κάστρα πέφτουν από μέσα, δεν ήθελε να πάρει αυτή την ευθύνη. Δεν ήθελε να στηρίξει την έξοδο της πατρίδας μας, έστω και δύσκολα και επίπονα από την κρίση αυτή. Έφυγε, έκανε το δικό του κίνημα για να φωνάζει εκ του ασφαλούς από την αντιπολίτευση. Εμείς όμως αναλάβαμε την ευθύνη. Αυτό που κάναμε ήταν να πάρουμε μια πολύ κακή συμφωνία που είχαν ήδη προτείνει οι δανειστές, και η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και το Ποτάμι έλεγαν υπογράψτε τη προς Θεού, μη διαπραγματεύεστε, κάντε ό,τι κάναμε κι εμείς, κατεβάστε το κεφάλι και υπογράψτε. Ανταυτού εμείς είπαμε όχι. Αυτή τη συμφωνία είναι κακή, δεν θα τη δεχτούμε. Θέλουμε να ακουστεί η φωνή της Ελλάδος στην Ευρώπη. Διαπραγματευτήκαμε με όποιο τρόπο μπορούσαμε, φτάσαμε στα άκρα άπειρες φορές. Και πετύχαμε να φέρουμε μια πολύ καλύτερη συμφωνία από αυτή που μας δίνανε, μια συμφωνία που έχει μια προοπτική. Πετύχαμε πρώτα απ' όλα να εξασφαλίσουμε τη δημόσια περιουσία. Ο Πρωθυπουργός της χώρας 17 ώρες είχε απέναντί του όλους τους εταίρους και διαπραγματευότανε προκειμένου αυτό το ταμείο, το ΤΑΙΠΕΔ, που θα είχε έδρα στο Λουξεμβούργο, που θα διέπεται από το Αγγλικό Δίκαιο, που θα εκποιούσε την οικονομία μας, όλη τη δημόσια περιουσία και θα έδινε όλα τα σημικά της χώρας, να μείνει στην Ελλάδα, να διέπεται από το Ευρωπαϊκό Δίκαιο η συμφωνία, το 50% της αξιοποίησης και όχι της εκποίησης, γιατί εδώ μιλάμε για μακρόχρονα leasing, για διαφορετικού είδους αξιοποίηση, θα πάει στην οικονομία, θα πέσουν ζεστά χρήματα από την αξιοποίηση αυτής της περιουσίας στην ελληνική οικονομία και το υπόλοιπο 50% θα πάει για να ξεχρεώσει όχι μόνο τους τόκους και τα τοκοχρεωλήσια, αλλά και κεφάλαιο του χρέους. Πολύ σημαντικό. Το δεύτερο σημαντικό και το πιο σπουδαίο ίσως από όλη αυτή τη συμφωνία, ότι επιτέλους όλοι παραδεχθήκαν ότι το χρέος δεν είναι βιώσιμο και ότι πρέπει να γίνει ρύθμιση του χρέους και διαγραφή. Ξεκίνησε λοιπόν η συζήτηση και είμαστε τώρα στην ευχάριστη θέση να πούμε ότι αυτό πλέον έχει γίνει δέσμευση και για τους εταίρους μας, ενώ παλιά δεν το συζητάγαν καν. Ανακεφαλοποιήθηκαν οι τράπεζες και το πιο σημαντικό, ότι για τα επόμενα 3 χρόνια δεν έχουμε πρόβλημα χρηματοδότησης. Όταν
Με τις προηγούμενες συμφωνίες, κάθε τρεις μήνες έπρεπε να γίνεται αξιολόγηση, να παίρνουμε καινούργια μέτρα, δηλαδή να βάζουμε περισσότερους φόρους με τον πιστόλι στο λαιμό και να είναι ένας μόνιμος βραχνάς, όχι πια η ανάπτυξη και οι μεταρρυθμίσεις, αλλά να είναι ένας μόνιμος βραχνάς που θα βρούμε τα λεφτά να πληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας. Και αυτό τακτοποιήθηκε. Πήραμε ένα πακέτο 35 δις, το πακέτο Juncker, για να πέσει στην ανάπτυξη. Μιλήσαμε για τα εργασιακά και θα ανοίξει ο διάλογος, έτσι ώστε να μην υπάρχει εργασιακός μεσαίωνας στην Ελλάδα. Να προφυλάξουμε τα χαμηλά στρώματα. Επίσης, ζητήσαμε και πετύχαμε το να μπορούμε να βρούμε αντισταθμιστικά και ισοδύναμα, κάτι το οποίο απαγορευότανε, έτσι ώστε εάν θα χτυπήσουμε τη φοροδιαφυγή και το λαθρεμπόριο, θα πάρουμε χρήματα από τις παράνομες συμβάσεις και από αυτούς που κατηγορηθήκαν ότι πήραν μίζες, από τους φοροφυγάδες, από τις λίστες Λαγκάρτ, Χριστοφοράκου, τα εξοπλιστικά. Αυτά τα χρήματα θα πέσουν στην οικονομία και θα αντισταθμίσουν ίσως κάποιους φόρους οι οποίοι είναι άδικοι αυτή τη στιγμή και που δεν μπορέσαμε δυστυχώς να παλέψουμε αυτή τη στιγμή στη συμφωνία. Όμως έχουμε δεσμευτεί ότι θα παλέψουμε και θα πολεμήσουμε στο επόμενο διάστημα που έχουμε μπροστά μας. Και αυτό γιατί το λέω, γιατί έπρεπε να κερδίσουμε χρόνο. Σταθήκαμε έντιμα. Εργαστήκαμε σκληρά, με υπευθυνότητα στις δύσκολες στιγμές. Ο ελληνικός λαός το ξέρει αυτό και πιστεύω ότι θα μας το πιστώσει. Το δεύτερο που πρέπει να πω είναι ότι τα πέντε υπουργεία τα οποία είχαμε ανεξάρτητοι Έλληνες κάνανε εξαιρετική δουλειά, εξαιρετικό έργο. Δείξαμε ότι μπορούμε να διοικήσουμε, ότι μπορούμε να κυβερνήσουμε και μπορούμε να φέρουμε αποτέλεσμα. Το δικό μου το Υπουργείο είναι το Υπουργείο Τουρισμού. Από την πρώτη στιγμή ξέραμε ότι είχαμε να αντιμετωπίσουμε μεγάλες δυσκολίες. Η πρώτη δυσκολία ήταν ότι η ρωσική αγορά, που αντιμετώπιζε και αυτή τρομερά οικονομικά προβλήματα, έπρεπε πάση θυσία να καλύψουμε το κενό που θα είχαμε. Βγήκαμε λοιπόν με ένα σύστημα, με μια εθνική στρατηγική, να ανοίξουμε καινούργιες αγορές, να αντικαταστήσουμε όλους αυτούς που θα χάναμε από τη ρωσική αγορά τους τουρίστες, με άλλους τουρίστες, με τουρίστες από νέες αγορές, που πετύχαμε να φέρουμε πτήσεις charter, απευθείας πτήσεις δηλαδή, γιατί αυτό είναι το πιο σημαντικό, να κάνουμε συμφωνίες, να προσπαθήσουμε να υποστηρίξουμε με τα ελάχιστα χρήματα που είχαμε, στα άδεια ταμεία που βρήκαμε, την προβολή και την προώθηση της Ελλάδος, και αν θέλετε να μειώσουμε και το ποσοστό από τη ρώσικη αγορά, έτσι ώστε να έχουμε πολύ μικρές απώλειες. Καταφέραμε να πάρουμε πρωτοβουλίες, να ενεργοποιήσουμε και τον εσωτερικό μηχανισμό στην Ελλάδα, το Υπουργείο, το ΝΕΟΤ και το ξενοδοχειακό επιμελητήριο που είναι υποπτευόμενοι φορείς μας, αλλά και στο εξωτερικό, μέσα από τα γραφεία του ΕΟΤ, από τα γραφεία τύπου και από τις πρεσβείες, ώστε να σιγουρευτούμε ότι η Ελλάδα θα παραμείνει στις καρδιές, στο μυαλό, στην ψυχή του κόσμου, ναι μεν μια χώρα που διαπραγματεύεται να βρει τα δίκια της και υπάρχουν πολιτικές εξελίξεις, αλλά είναι μια χώρα ασφαλής για τους τουρίστες, μια χώρα που δεν άλλαξε τίποτα στην καθημερινότητα και που θα έρθουν εδώ απρόσκοπτα να περάσουν τις διακοπές τους. Αυτή η χρονιά ήταν πολύ δύσκολη. Γιατί? Γιατί η προηγούμενη χρονιά, το 2014, είχε κλείσει με ένα πάρα πολύ καλό ρεκόρ. 22 εκατομμύρια τουρίστες και 13,5 δισεκατομμύρια έσοδα. Εμείς και με πολύ ευνοϊκές συνθήκες ομολογώ, με ένα success story και με όλα στρωμένα. Άρα το στοίχημα που έπρεπε να κερδίσει το Υπουργείο αυτή τη χρονιά με εκλογές, με δημοψήφισμα, με τα capital controls που επέβαλαν εκδικητικά οι Ευρωπαίοι στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ανεξάρτητος Έλληνες, με όλο το μηντιακό σύστημα εναντίον ότι ο τουρισμός πεθαίνει, καταστρέφεται, δεν τροφοδοτούνται τα ξενοδοχεία, 300.000 ακυρώσεις, το 2015 χάθηκε, ήρθε η πλήρη καταστροφή, η οποία αναπαρήχθηκε από ελληνικά μέσα, από ξένα μέσα και φυσικά προκάλεσαν τον πανικό ακόμα και σε όλους τους μεγάλους tour operators με τους οποίους εμείς έχουμε προσπαθήσει να συνεργαστούμε ώστε να σιγουρευτούμε ότι δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα, αλλά ότι θα έρθουν οι τουρίστες και όχι μόνο θα πετύχουμε να κλείσουμε αυτή τη χρονιά με
τουλάχιστον τα περσινά αποτελέσματα, αλλά ο στόχος μας ήταν να πετύχουμε αυτή την εκτίμηση που έλεγε ότι όλη αυτή η δουλειά που κάναμε δεν θα πάει χαμένη και τα αποτελέσματα θα είναι εξαιρετικά. Και το πετύχαμε. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στους στενούς μου συνεργάτες, στο Υπουργείο, στον ΕΟΤ, στον Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο, σε όλο τον ιδιωτικό τουριστικό κλάδο που στάθηκε δίπλα μας, που βοήθησε, τις έξυπνες κινήσεις που γίνανε με την τελευταία καμπάνια Happening Now, Greek Summer τον Αύγουστο για να πάρουμε τις κρατήσεις, μάλλον τελευταία στιγμής, που ενώ το 2014 ήταν 20%, εμείς το διπλασιάσαμε και έγινε 40%. Θέλω να τους ευχαριστήσω γιατί φέραν ένα ιστορικό ρεκόρ. Θα κλείσει η χρονιά με όλες αυτές τις πολιτικές εξελίξεις και αντικσότητες, με 26 εκατομμύρια τουρίστες και 2 δις έσοδα παραπάνω από πέρυσι, από 13,5 δις στα 15,5 δις. Αυτό είναι τεράστια επιτυχία της Ελλάδας. Είναι μια τεράστια επιτυχία γιατί δείξαμε ότι η παραγωγική ανασυγκρότηση, η ανάπτυξη έρχεται με σκληρή δουλειά και μπορούμε να το πετύχουμε. Είναι ένα δείγμα της διακυβέρνησής μας. Το Υπουργείο Άμυνας έβαλε τις αμυντικές βιομηχανίες να δουλέψουν, πήραν παραγγελίες, έβαλε ένα πρόγραμμα για το πώς θα αξιοποιηθεί η στρατιωτική περιουσία, έτσι ώστε να φέρει όχι ένα εκατομμύριο περίπου που από ό,τι έμαθα μέχρι τώρα είχε έσοδα, αλλά πάνω από 2 δις με ένα σοβαρό πρόγραμμα επενδυτικό. Βγήκαμε έξω να προσελκύσουμε καινούργιες επενδύσεις. Ξέρετε, στον τουρισμό δεν είναι μόνο να έρθουν ξένοι να επενδύσουν ή γενικότερα στην οικονομία. Είναι σημαντικό να μπορούν να επενδύσουν οι Έλληνες. Εγώ όταν πήγα στο Υπουργείο βρήκα πάρα πολλές επενδύσεις οι οποίες λίμναζαν. Τις ξεμπλοκάραμε όλες, είναι πάνω από 2 δις, οι άνθρωποι πήρανε τα χαρτιά στα χέρια τους, τους φακέλους και ξεκινήσανε. Ήρθανε για αδειοδοτήσεις, καινούργιες επενδύσεις, πάλι ελληνικές, πάνω από 2 δις. Θα φτάσουν στα 5 δις από ένα μικρό υπολογισμό που έχουμε κάνει. Βάλαμε λοιπόν τις βάσεις και στις επενδύσεις, αλλά και στη δουλειά, αν θέλετε, που χτίσαμε με την κωδικοποίηση της τουριστικής νομοθεσίας, με το άνοιγμα των νέων αγορών, με τον πολυθεματικό τουρισμό που βάλαμε, κριτήρια, προδιαγραφές, έτσι ώστε να ενισχύσουμε τις περιφέρειες, να ενισχύσουμε τουριστικούς προορισμούς που δεν είναι γνωστοί στους τουρίστες που θέλουν να επισκεφτούν τη χώρα μας. Βάλαμε όλες εκείνες τις προϋποθέσεις που θα δημιουργήσουν μια δυνατή τουριστική παιδεία, γιατί η νομοθεσία εκεί και πρόβλημα είχε, αλλά μην ξεχνάτε ότι κλείσανε και οι σχολές, παραδείγματος χάρη, των ξεναγών το 2010 λόγω οικονομικών δυσχεριών. Καταφέραμε μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα να ξεμπλοκάρουμε επενδύσεις, να νομοθετήσουμε, να φέρουμε καινούργιες αγορές, να ενισχύσουμε τις ήδη υπάρχοντες και πάνω απ' όλα να δείξουμε ότι ξέρουμε και μπορούμε να κυβερνήσουμε πάντα με γνώμονα το συμφέρον του ελληνικού λαού και της Ελλάδος. Τα υπόλοιπα υπουργεία επίσης κάναν εξαιρετική δουλειά και σε αυτή την έντιμη, το τονίζω, συγκυβέρνηση, καταφέραμε να δώσουμε ελπίδα και προοπτική στον Έλληνα. Ναι, έχουμε στεναχωρεθεί πολύ που δεν πετύχαμε μια καλύτερη συμφωνία. Όμως με τις υπογραφές τους οι προηγούμενοι και με την συγκάλυψη, αν θέλετε, όλων των σκανδάλων, μας είχαν βάλει το πιστόλι στο λαιμό, γιατί όταν εμείς διαπραγματευόμασταν, εκείνοι ήταν δίπλα στους εταίρους και στηρίζανε τους εταίρους. Τους είχαμε λοιπόν απέναντί μας και την Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ να μας βάζουν τρικλοποδιές σε κάθε βηματισμό. Γι' αυτό λοιπόν πιστεύουμε ότι ο ελληνικός λαός, επειδή βλέπει, ακούει και αν θέλετε αντιλαμβάνεται όλη αυτή την προπαγάνδα που γίνεται και μέσα από τις δημοσκοπήσεις, οι οποίες έχουν πέσει έξω στα πάντα, βλέπει ποιος είναι κοντά του, βλέπει ποια είναι η αλήθεια, ποιος τον κοιτάει στα μάτια και του λέει ότι εγώ θα παλέψω για τα δικά σου δίκαια και τα δικά σου δικαιώματα. Βλέπει ποιος είναι αυτός που θέλει να συγκαλύψει και βλέπει ποιος είναι αυτός που θέλει να αποκαλύψει. Εμείς λοιπόν τι είπαμε στον ελληνικό λαό και το ξαναλέμε.
Θα αγωνιστούμε όσο μπορούμε για τα δίκια σου. Θα αγωνιστούμε για τα δικαιώματά σου. Θα αποδώσουμε δικαιοσύνη. Θέλουμε απλά να μας δώσεις τη δύναμη να συνεχίσουμε το έργο που αφήσαμε, γιατί το σύστημα ήταν αρκετά δυνατό και κατάφερε να ρίξει αυτή την κυβέρνηση από μέσα. Ο κύριος Λαφαζάνης δεν έγινε πιστευτός. Η δραχμή δεν είναι επιλογή του ελληνικού λαού. Ο ελληνικός λαός θέλει τη λύση μέσα στην Ευρώπη και μέσα στο ευρώ. Γι' αυτό και ζητάμε από όλους να μας στηρίξουν, από τον ελληνικό λαό να μας δώσει τη δύναμη, να είμαστε δυνατοί μέσα στη Βουλή για να μπορέσουμε πραγματικά να αγωνιστούμε για τα δίκαια και τα συμφέροντα της πατρίδας μας. Κυρία Κουντουρά, μια τελευταία ερώτηση, γιατί με υπερκαλύψατε. Ό,τι και αν ήθελα να ρωτήσω, το υπερκαλύψατε. Παρόλα αυτά όμως δεν πάβει να είναι ένα καινούριο δάνειο, είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει να το λέμε μνημόνιο, ίσως με μια διαφορετική προσέγγιση ως προς το δίκαιο, το ευρωπαϊκό δίκαιο. Παρόλα αυτά είναι επιπλέον ένας δανεισμός της χώρας και ο απλός πολίτης, είτε ξέρει μαθηματικά, είτε είναι λογιστής, είτε είναι οικονομολόγος, καταλαβαίνει ότι όταν δανείζεται συνεχώς δεν είναι εύκολο να ξεχρεώσει. Εγώ το λέω με απλά πράγματα. Καταλαβαίνω πολύ καλά. Φορτώθηκε η χώρα δηλαδή με ένα ακόμα δάνειο. Όλα τα άλλα που είπατε, αναμενόμενα, πολύ όμορφα και προπάντων με ειλικρίνεια, πράγματι παρηγάγατε έργο και στο Υπουργείο σας και συνολικά η κυβέρνηση, μόνο που δεν προβάλλεται. Πείτε στους επικοινωνιολόγους σας. Ναι, δεν είναι οι επικοινωνιολόγοι μας, κύριε. Δεν ξέρω, αλλά δεν προβάλλετε. Εσείς εδώ καταφέρατε σε 14 λεπτά να παρουσιάσετε συνολικά και τη κυβέρνηση το έργο και το δικό σας. Οι άνθρωποι της επικοινωνίας λοιπόν δεν έχουν πολλά, έχουν πολλά να μάθουν από εσάς. Η κυβέρνηση δεν μαθαίνει. Θα διαφωνήσω, κύριε Στεφανόπουλε, αφήστε με να απαντήσω σε αυτό γιατί είναι πολύ σημαντικό. Εμείς όλα αυτά και τα έχουμε δώσει και τα έχουμε δημοσιεύσει. Εγώ προσωπικά τα έχω πει σε πάρα πολλές δηλώσεις δικές μου, σε συνεντεύξεις δικές μου. Γράφονται και απλά δεν αναπαράγονται. Και θα σας πω κάτι. Από το σύστημα εννοείται. Υπάρχει ένα μηντιακό σύστημα που εξυπηρετεί συγκεκριμένα συμφέροντα και δυστυχώς είναι απλωμένο παντού. Θα σας φέρω ένα απλό παράδειγμα για να το καταλάβετε. Όλο το έργο το οποίο έχει κάνει αυτή η κυβέρνηση δεν έχει φανεί πουθενά. Δεν έχει καν γραφτεί. Τα τελευταία δημοσιεύματα που αποκάλυψαν τα επίσημα στοιχεία, τα οποία λένε ότι ο τουρισμός θα χτυπήσει και θα κλείσει αυτή η σεζόν με το ιστορικό ρεκόρ των 26 εκατομμυρίων τουριστών σε αφίξεις και 15,5 δις έσοδα, γράφεται απρόσωπα ότι ο τουρισμός πέτυχε αυτό. Δεν άκουσα ούτε είδα πουθενά να γραφτεί πώς ήρθε αυτή η επιτυχία, γιατί ήρθε αυτή η επιτυχία. Σωστό. Ξέρετε, και ο ΕΟΤ έχει κάνει σκληρή, κάποιοι δούλεψαν γι' αυτό. Δεν το βλέπω να αναπαράγεται πουθενά. Και δεν είναι για να πάρω εγώ τα εύσημα. Ο κόσμος καταλαβαίνει ότι ένα Υπουργείο όταν δουλεύει πάρα πολύ καλά και φέρνει αποτέλεσμα, κάτι έχει κάνει και ο Υπουργός. Αλλά δεν είναι μόνο ο Υπουργός. Είναι όλοι οι συνεργάτες. Είναι οι γενικοί γραμματείς. Είναι οι διευθύνσεις του Υπουργείου. Είναι οι προϊστάμενοι. Είναι οι υπάλληλοι. Είναι όλοι αυτοί που σκίστηκαν σε μία πολύ πολύ δύσκολη περίοδο να καταφέρουν όχι μόνο ο τουρισμός να μην πληγεί, να μην τραυματιστεί η εικόνα, αλλά και να πετύχει αυτό το ιστορικό ρεκόρ στο ΝΕΟΤ. Οι άνθρωποι εκεί δουλέψανε 24 ώρες το 24ωρο, το ξενοδοχειακό επιμελητήριο, ο ιδιωτικός τομέας επίσης. Λοιπόν, ένα έργο το οποίο δεν προβάλλεται με σκοπιμότητα δεν σημαίνει ότι ο κόσμος δεν το αντιλαμβάνεται ή δεν το βλέπει εκ του αποτελέσματος. Δεν είναι λοιπόν το δικό μας επικοινωνιακό επιτελείο. Είναι ότι δεν θέλησαν να προβάλλουν τίποτα από αυτά τα καλά που έχει κάνει αυτή η συγκυβέρνηση. Σε πολλές περιπτώσεις τα πολέμησαν. Τα πολέμησαν πάρα πολύ και θα σας πω για το δανεισμό. Μας άφησαν άδεια ταμεία. Αυτά τα 83 δις τα οποία δανειστήκαμε, τα 48 είναι υποχρεώσεις, οι τόκοι και τα τοκοχρεωλήσια που προέρχονται από τα δάνεια που πήρε η προηγούμενη συγκυβέρνηση Νέα Δημοκρατία ΠΑΣΟΚ. Όποια κυβέρνηση και αν έβγαινε, αυτά έπρεπε να τα δανειστεί. Από εκεί και πέρα,
Τα υπόλοιπα είναι χρήματα τα οποία θέλουμε και εξασφαλίσαμε προκειμένου να αντιμετωπίσουμε κάποιες δυσκολίες στην τριετία, το επαναλαμβάνω, στην τριετία μέχρι το 2018 που μπορεί να προκύψουν. Ποιος λοιπόν έφερε καινούριο δάνειο? Για ποιο καινούριο δάνειο μιλάμε? Γι' αυτό που έπρεπε να έχουν εξασφαλίσει οι προηγούμενοι να πληρώσουν και αφήσαν άδεια ταμεία. Ξέρετε, η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ δεν δραπέτευσε τυχαία με την εκλογή δήθεν της Προεδρίας. Ήξερε ότι ερχόταν ένα μνημόνιο σκληρό το οποίο δεν θα μπορούσαν να αποφύγουν και ότι θα τους έριχναν οι ίδιοι βουλευτές τους. Και ξέρετε γιατί? Γιατί ουδέποτε διαπραγματευτήκανε. Γιατί ό,τι έφερνε η Τρόικα το υπογράφανε. Γιατί ουδέποτε υπεράσπισαν τα δίκαια μας και τα συμφέροντά μας. Αυτή η κυβέρνηση κατάφερε να ακουστεί η φωνή της Ελλάδος σε όλη την Ευρώπη. Βρήκαμε συμμάχους. Βρήκαμε συμμάχους όπως είναι η Γαλλία με τον Ολλάντ, όπως είναι η Αμερική με τον Ομπάμα. Και είπανε λύστε το πρόβλημα. Το Δούνου του αναγκάστηκε να πει πλέον δημόσια με την έκθεση την οποία έβγαλε ότι ναι, οι Έλληνες έχουν δίκιο, το χρέος δεν είναι βιώσιμο. Όταν η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ έλεγε όχι είναι βιώσιμο, μην ανησυχείτε, θα ζούμε χρεωμένοι, θα ζούμε ταπεινωμένοι, δεν θα διαπραγματευόμαστε, αλλά τουλάχιστον θα κυβερνάμε εμείς για να συγκαλύπτουμε τα σκάνδαλα και τη διαφθορά, για να μην πάμε και φυλακή. Και ο ελληνικός λαός θα υποφέρει αυτά που μας δίνουν οι εταίροι μας, γιατί αυτούς πρέπει να υπηρετούμε. Όχι. Εμείς σηκώσαμε το κεφάλι και θα δείτε ότι κάναμε μία μεγάλη ρογμή σε όλη την Ευρώπη. Η Ευρώπη θα αλλάξει. Και γι' αυτό έχουμε τη δυνατότητα σήμερα, με αυτή την κακή συμφωνία που είχαν προτείνει οι εταίροι, και το επαναλαμβάνω, στη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟ και την είχαν συμφωνήσει, εμείς τη διαπραγματευτήκαμε. Φέραμε προοπτική και ελπίδα. Είναι μια κακή συμφωνία με καλύτερες προοπτικές. Και δεσμευόμαστε ότι θα αγωνιστούμε, πραγματικά θα αγωνιστούμε, για να καταφέρουμε να ελαφρύνουμε τη φορολογία, να ξεκινήσουμε την παραγωγική ανασυγκρότηση έτσι όπως αποδείξαμε ότι ξέρουμε και μπορούμε να κάνουμε, να κάνουμε μεταρρυθμίσεις και να φέρουμε ανάπτυξη στη χώρα. Γι' αυτό θέλουμε ο ελληνικός λαός 20 Σεπτεμβρίου να ψηφίσει ανεξάρτητους Έλληνες, να μας δώσει τη δύναμη να μπούμε δυνατά στη Βουλή, να μπορούμε να φέρουμε την αλλαγή που χρειάζεται η πατρίδα μας για να έχουν ένα μέλλον τα παιδιά μας, να μην φεύγουν σήμερα στο εξωτερικό τα καλύτερα μυαλά μας. Για τα παιδιά μας, για την ελληνική γενιά, για όλους εμάς που αξίζουμε κάτι καλύτερο. Η πατρίδα μας είναι μια ευλογημένη χώρα, αξίζει μια έντιμη διακυβέρνηση. Σας ευχαριστώ πολύ.